Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε κλίμα, πάμε να μιλήσουμε τώρα για παιδεία, πάμε να μιλήσουμε για τριτοβάθμια εκπαίδευση και πάμε επιτέλους να πούμε ένα καλό νέο. Μετά από πέντε χρόνια βέβαια, αλλά καλή οργά παρά ποτέ θα πω εγώ και θα καλωσορίσω τον πρίτανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, τον κύριο Νίκο Κατσαράκη. Καλησπέρα, καλώς Καλησπέρα καλώς σας, καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ. Πέντε χρόνια το παλεύετε στο περίπου, αλλά ήρθε επιτέλους η αντιστοίχη, σωστά. Ήρθε η αντιστοίχηση με ένα εμφατικό τρόπο Τρία στα τρία mm -hmm. για το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και τα τρία τμήματα της Σχολής Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστήμιου αντιστοιχήθηκαν με ομόφωνες αποφάσεις από τις αρμόδιες επιτροπές με πολυτεχνικές σχολές άλλων πανεπιστήμιων όπως για παράδειγμα είναι το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Πολυτεχνείο Κρήτης. Mm -hmm. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι, πάρα πολύ περήφανοι για αυτή την εξέλιξη η οποία πλέον οριστικά λύνει το πρόβλημα των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφύτων της Σχολής Μηχανικών η οποία μετά από τη σχετική κοινή υπουργική απόφαση που αναμένεται τις επόμενες μέρες και η οποία θα επισφραγίσει τις εισηγήσεις, τις αποφάσεις των επιτροπών από τον κύριο Πιερακάκη, θα μπορούν μέσα από τη γνωστή διαδικασία να εγγράφονται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας με πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα. Πολύ, πολύ σημαντική κατάκτηση αυτή και για το Πανεπιστήμιο αλλά και για τους αποφίτους. Έχουν αποφίτους αυτές οι σχόλες αυτή τη στιγμή? Ο πρώτος κύκλος σπουδών ολοκληρώνεται τώρα. Mm -hmm. Είμαστε στο δέκατο εξάμεινο το οποίο μόλις ολοκληρώνεται. Mm -hmm. Είναι και αυτό μια επιτυχία γιατί, για παράδειγμα, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ο πρώτος κύκλος σπουδών ολοκληρώθηκε πέρυσι, τέτοια εποχή. Οπότε οι πρώτοι μας απόφοιτοι θα μπορούν να δώσουν τον Οκτώβριο εξετάσει στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και να εγγραφούν στην ειδικότητά τους με πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα. Έχουμε από ένταξη περίπου 15 απόφοιτους στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών στο Ηράκλειο Τρει απόφοιτους στο τμήμα ηλεκτρονικών μηχανικών στα Χανιά και κανέναν προς το παρόν στο τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών στο Ηράκλειο. Mm, το δικό σας δήμα είναι αυτό. Είναι το δικό μου δήμα, ναι. <laughs> το οποίο αν υπήρχε ε, είχε προβλεφθεί η διαδικασία για την αντιστήχηση με τα πρώιτα, ή θα ήταν και το δικό μου. Μια και. Εγώ το τμήμα, πιπί, το, ήμουνε... το τμήμα ηλεκτρολόγων, μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών προέκυψε από τη συνένωση δύο τμήμάτων: mm -hmm. του τμήματο ηλεκτρολόγων και του τμήματο μηχανικών πληροφορική. Με αποτέλεσμα να έχουμε ένα πάρα πολύ ισχυρό τμήμα πλέον, σε ολόκληρη την Ελλάδα. Θεωρώ ότι ανήκει στα τρία, τέσσερα καλύτερα τμήματα ηλεκτρολόγων, μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών ολόκληρη τη χώρα με προσωπικό, με εγκαταστάσεις, με εργαστήρια, όπως άλλωστε αποδεικνύουν για όλα τα τμήματα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, αλλά ειδικότερα για τα τρία τμήματα της Σχολής Μηχανικών, οι πιστοποιήσει της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, της ΕΘΑΕ, και το γεγονός ότι αποδίδουν και Integrated Master, δηλαδή ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών. Όμως, το πολύ σημαντικό, και δώσαμε μια πολύ μεγάλη μάχη εξ αρχής, από το 2019, από το Μάιο του 2019 και την ίδρυση του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Είναι να εξασφαλίσουμε το μέλλον mm -hmm. των αποφύτων μας. Βεβαίως. Για μας είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, ήταν ο πρώτος στόχος. Πετύχαμε τα επαγγελματικά δικαιώματα των γεωπόνων το Μάιο του 2023, οι οποίοι εγγράφονται πλέον στο ΓΕΟΤΕΕ, και φέτος με πολύ μεγάλη χαρά, μεγάλη ικανοποίηση, πραγματικά πετύχαμε τα επαγγελματικά δικαιώματα των α, αποφύτων των τμήματων της Σχολής Μηχανικών. Mm -hmm. Και τώρα τι εκκρεμεί, υπάρχουν κάποιες σχολές ακόμα που έκρεμουν σε ό,τι αφορά τα επαγγελματικά δικαιώματα. Δεν υπάρχει πλέον καμία, καμία εκκρεμότητα. Έχει θεσμικά ολοκληρωθεί μετά από την έκδοση της ΚΙΑ από τον κύριο Πιαρακάκη, την οποία αναμένουμε τις επόμενες μέρες, άλλωστε είχαμε και ευρωεκλογές, ε, μην το ξεχνάμε αυτό. Οπότε τις επόμενες ημέρες και σίγουρα μέσα στον Ιούνιο. Αναμένουμε αυτή την υπουργική απόφαση, η οποία, επαναλαμβάνω, θα κλείσει τον κύκλο αυτών mm -hmm. για το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, το οποίο πλέον έχοντας εξασφαλίσει τα επαγγελματικά δικαιώματα όλων των αποφύτων του, θα μπορεί να ατενίζει το μέλλον με πολύ μεγάλη αισιοδοξία. Mm. Και θα μπορούν να το ατενίζουν και διαφορετικά οι υποψήφοι στις πανελλαδικές εξετάσεις, μιας και οι πανελλαδικές ορκυρώνονται τώρα. Θέλω να πω ότι το γεγονός ότι υπάρχουν επαγγελματικά δικαιώματα κατοχυρωμένα πια ε, είναι ένα συν, είναι ένα μεγάλο, πλημέτυμα. μεγάλο, μεγάλο συν, υπήρχε αυτή η αμφιβολία στις οικογένειες, στους υποψηφίους. Ωραία θα πετύχει το παιδί μου σε ένα πολύ καλό, εξωστρεφές, φοιτητοκεντρικό πανεπιστήμιο, αλλά τι θα γίνει με την εργασία, τι θα mm. γίνει με τα επαγγελματικά δικαιώματα. Το πρόβλημα αυτό επιλύθηκε πλέον. Δεν πρέπει οι γονεί οι οικογένειε, να έχουν αυτή την ανησυχία. Θεωρώ ότι το μέλλον α, μας ανήκει. Θεωρώ ότι μέσα στην επόμενη πενταετία, γιατί πρέπει να βάζουμε μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους, η Πολυτεχνική Σχολή του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου με έδρα το Ηράκλειο θα είναι μία από τις κορυφαίες σε ολόκληρη την Ελλάδα. Μ' αρέσει ο τρόπος που λέτε αυτό το Πολυτεχνική Σχολή. Νομίζω το παλαιούσατε πάρα πολύ και προσωπικά. Έχουμε κάποια βήματα ακόμη. Έχουμε, επαναλαμβάνω, την ΚΙΑ του κυρίου Πιερακάκη, ο οποίος παρεπιπτόντος ενθουσιάστηκε όταν επισκέφτηκε τις εγκαταστάσεις του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και τα εργαστήρια των τμήματων της Σχολής Μηχανικών στο Ηράκλειο τις προηγούμενες εβδομάδες. Στη συνέχεια έχουμε την απόφαση της Ιγκλήτου μετά από την ΚΙΑ που θα προτείνει στον Υπουργό την ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής και στη συνέχεια με απόφαση του κυρίου Υπουργού η οποία θα είναι προφανώ σε αντιστοιχεία με τι αποφάσει των Επιτροπών. Θα έχουμε την ίδρυση τη Πολυτεχνική Σχολή στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, με τρία τμήματα, δύο στο Ηράκλειο, ένα στα Χανιά και με έδρα το Ηράκλειο. Άρα και η πόλη μα, το Ηράκλειο, mm -hmm. πρέπει να είναι περήφανη, ότι πραγματικά μετά από πάρα, πάρα πολλά χρόνια θα αποκτήσει τέταρτη μεγαλύτερη πόλη στην Ελλάδα, εάν δεν κάνω κάποιο λάθος, θα αποκτήσει πλέον Πολυτεχνική σχολή. Mm -hmm. Αυτό είναι ένα πάγιο αίτημα αφενός, όπως πάγιο αίτημα βεβαίω είναι να είναι ισχυρό πια το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Σε αυτή, έτσι βαδίζεται, σε αυτόν τον δρόμο βαδίζεται, διότι δημιουργεί και διαφορετικά δεδομένα σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση γενικότερα στην Κρήτη αλλά και στην Ελλάδα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αυτό το πράγμα αλλάζει λίγο και το χάρτη. Έχουμε ένα Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο πια ισχυρό, πολύ ισχυρό ένα πανεπιστήμιο Κρήτης που είναι ισχυρό, δεν το συζητάμε. Ένα πολυτεχνείο Κρήτης επίση, ένα ΙΤΕ. Αυτό αυτός εδώ ο μικρό κόσμο, αυτό το κλάστερ εκπαίδευση εδώ. Έχει αλλάξει θεωρώ, το χάρτη, έτσι δεν είναι. Θεωρώ ότι είναι ένα από τα καλύτερα ακαδημαϊκά οικοσυστήματα στη χώρα μα. Θα έλεγα σε ολόκληρη τη Μεσόγειο και ίσως ένα από τα πολύ σημαντικά ακαδημαϊκά οικοσυστήματα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Νομίζω ότι καταξιώθηκε η Κρήτη α, λόγω των συγκεκριμένων πανεπιστημίων και των ερευνητικών mm -hmm. κέντρων. Να τονίσω ότι εκτός από το ΙΤΕ που είναι το κορυφαίο ερευνητικό ίδρυμα στη χώρα μας έχουμε το ΕΛΚΕΘΕ, Σωστά. έχουμε επίσης α, τον Εργοδήμητρα, έχουμε το ΜΑΙΧ στα Χανιά. Mm -hmm. Οπότε συζητάμε για ένα πολύ μεγάλο ακαδημαϊκό ερευνητικό οικοσύστημα το οποίο αξίζει και αυτό είναι το επόμενο μεγάλο αίτημα, η επόμενη μεγάλη προσπάθεια για ολόκληρη την Κρήτη, τον κόμβο καινοτομία τον οποίον ζητάμε μαζί με τα άλλα ιδρύματα και μαζί με την περιφέρεια Κρήτη στην Κρήτη μας. Mm, και έχουν οριμάσει οι συνθήκες τώρα, πιστεύετε, ε, και οι συζητήσει κυρίω για να, να θεωρώ το αυτό. Θεωρώ ότι έχουμε προχωρήσει, θεωρώ ότι όλοι αντιλαμβάνονται, αντιλαμβάνεται η πολιτική ηγεσία η αρμόδη ότι είναι ένα κοινό αίτημα όλων των κριτών, όλων των πανεπιστημίων, όλη τη ακαδημαϊκή κοινότητα και θεωρώ ότι πολύ σύντομα θα επιτύχουμε και αυτόν τον στόχο. Όμως, πραγματικά και χαίρομαι που μου δίνει η ευκαιρία μέσα από την εκπομπή σα να εκφράσω αυτή την ικανοποίηση Πραγματικά είναι θα έλεγα η μεγαλύτερη χαρά που έχει νιώσει η κοινότητα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου μετά από την ίδρυσή του τον Μάιο του 2019. Αγώνες όχι πενταετίας, θα έλεγα εικοσαετίας κυρία Καριοτάκη mm. γιατί αυτή η πορεία ξεκίνησε από την ένταξη των τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στην ανώτατη εκπαίδευση μετά από τον νόμο ευθυμίου το 2001 αν θυμάμαι καλά. Πραγματικά. Ακολουθήσαμε λοιπόν μια πορεία ανωδική, μια πορεία με στόχο την ποιότητα στην εκπαίδευση, με στόχο την αριστεία στην έρευνα. Η πορεία αυτή καταξιώθηκε με την ένταξη του Ιδρύματός μας στον Πανεπιστημιακό Τομέα και την ίδρυση του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και σήμερα μετά από τεράστιες προσπάθειες, πραγματικά μετά από συνεχείς αξιολογήσεις, νομίζω ότι για κάθε τμήμα μα υποβάλαμε περίπου πέντε φακέλους οι οποίοι φάκελοι αξιολογήθηκαν όλοι με τις καλύτερες αξιολογήσεις. Δεν νομίζω να έχει συμβεί ποτέ αυτό στο παρελθόν για κανένα τμήμα, για κανένα πανεπιστήμιο συνολικά να περάσει από όλη αυτή τη διαδικασία για να φτάσει σε αυτό το σημείο. Αυτό κάνει όμως την επιτυχία μας ακόμη μεγαλύτερη, mm -hmm. μας κάνει ακόμα πιο περήφανος για αυτό το οποίο έχουμε κατακτήσει, το οποίο πραγματικά είναι το επιστέγασμα της προσπάθειας των φοιτητών μας, της ακαδημαϊκής κοινότητας, των αποφύτων μας, που και αυτοί έχουν συμβάλει με τη θέση τους στην αγορά εργασίας, στον αντίκτυπο που έχει το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο στην κοινωνία και φτάσαμε στη σημερινή ημέρα όπου πραγματικά θα μπορούν οι απόφοιτοι των τμήματων της Σχολής Μηχανικών να εντάσσονται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Mm. Τώρα βέβαια μέσα σε όλη αυτή τη χαρά που έχουμε για το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και εγώ από αυτό είμαι, οπότε το καταλαβαίνετε ότι την έχουμε όλοι μαζί τη χαρά. Υπάρχει και ένα σημείο, μια ανησυχία, λέω εγώ τώρα, ε, γιατί εμεί περιμένουμε την κία, αλλά ένα νόμο για τα μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια έχει περάσει ήδη. Έχ, έχετε εικόνα αν υπάρχουν συζητήσει σε επίπεδο Κρήτη να υπάρξει κάτι τέτοιο. Ε, δεν έχω συμμετάσχει σε αντίστοιχε συζητήσεις. Είναι σίγουρο, είναι σίγουρο, γιατί ήδη δημιουργούνται οι συμπράξεις, ήδη προετοιμάζονται οι φάκελοι, οι οποίοι θα κατατεθούν στην ΕΘΑΕ. Θα έχουμε μέσα στο 25, από ό,τι έχει αναφέρει και ο Υπουργός, ο κύριος Πιερακάκης, θα έχουμε τη λειτουργία των πρώτων νομικών προσώπων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Είναι πολύ σημαντικό ότι σε αυτές τις συνθήκες, mm -hmm. οι οποίες θα είναι έντονα ανταγωνιστικές, και σε συνθήκες, θα έλεγα, όπως όλοι αναγνωρίζουν, και η Πολιτεία το αναγνωρίζει, υποστελέχωσης και υποχρηματοδότησης των δημόσιων πανεπιστημίων, η θεσμική κατοχήρωση των πανεπιστημίων, όπως στην προκειμένη περίπτωση του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, με την απόδοση των επαγγελματικών δικαιωμάτων και την ίδρυση πολυτεχνικής σχολής δημιουργεί σημαντικά αντίβαρα και διασφαλίζει σε ένα σημαντικό βαθμό την πορεία του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου προς το μέλλον. Τώρα βέβαια έχω ένα λεπτό για να πάω στο σε διάλειμμα, αλλά βράδο με τις ευκαιρίες. Πείτε εδώ στα παιδιά ποιο, ποιο τμήμα να βάλουν στο μηχανογραφικό όλα τα τμήματα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου είναι πάρα πολύ ισχυρά. Ε, να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά για την προσπάθειά τους σε αυτές τις δύσκολες καιρικέ συνθήκες, να τους ευχηθώ καλά αποτελέσματα και να τους προτρέψω να επιλέξουν το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, ένα πανεπιστήμιο φοιτητοκεντρικό, ένα πανεπιστήμιο που εκτός από πολύ καλές ποιοτικές σπουδέ εγγυάται και μία θέση στην αγορά εργασίας. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σα εδώ, κύριε Κατσάκη. Εγώ σα ευχαριστώ. Να είστε καλά.